παιδιά, είμαι ο Winch και σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα επεισόδιο SG στο Nipsey Gamer στην πίστα Valleyside University. Έχω κάτι να συζητήσω σχετικά με το προηγούμενο βίντεο. Όπως ξέρετε και μάλλον δείτε, ανέβασα ένα βίντεο SG πάλι, το οποίο στο οποίο έγινε λίγο χαμούλης, αλλά ήταν αστείο. Καταρχάς, πάνω από την κάμερα, άμα δείτε κάπου εδώ, λέει Run, ωραία. Και άμα πατήσω Shift, που θα το κάνω σε λίγο, θα λέει Hold, ωραία. Αυτό, όπως λογικά αρκετοί από σας ήδη ξέρετε, είναι το Toggle Sneak Mode. Αυτό είναι ένα mode ξέρω, που σε επιτρέπει να έχεις, να πατάς Shift και να το έχεις κρατημένο χωρίς να έχεις τα χέρια στο πληκτρολόγιο. Αυτό ουσιαστικά κάνει αυτό το mode. Ωραία. Και επειδή σου έχει δίνει το δικαίωμα να το αλλάξεις και να το κάνεις όπως εσύ θέλεις, να το κάνεις edit όπως εσύ θέλεις, εγώ το είχα αλλάξει, το είχα κάνει σε, να λέει auto click και μετά double click άμα πατάγε Shift. Αυτός με βλέπει. Ωραία. Και πολλοί από εσάς πιστέψατε ότι όντως είναι auto click και double click. Δεν ξέρω, με βλέπει. Στάδερ με βλέπει, έχει πάει έτσι, ξέρω. Oh, hello. Ωραία, τον πήραμε. Είχε και φύσινγκ και δεν το χρησιμοποίησε. Τι κες, τι κάνεις, βρε. Ωραία, αυτά εδώ. Οκ, okay, είμαστε καρσμένοι. Και πάμε στο round στο σπιτάκι. Ωραία. Λοιπόν, πολλοί από εσάς πιστεύετε ότι είναι ότι είναι όντως auto click και double click. Το double click δεν το είδατε γιατί δεν πάτησα shift ποτέ. Ναι, βρε. Μπράβο. Πραγματικά πιστεύετε ότι δεν τον βλέπω, ξέρω εγώ. Τι είναι άρρωστο, ξέρω και δεν τον βλέπω. Κάτι παρόμοιο. Ωραία. Όπως είδατε, τώρα είναι αλλαγμένα αυτά πάνω από την κάμερα, κάπου εδώ. Είναι αλλαγμένα. Που σημαίνει ότι δεν είναι auto click, γιατί αν ήταν auto click δεν θα μπορούσα να το αλλάξω. Και βέβαια, άμα ήταν όντως auto click, δεν θα το βλέπατε καν στο βίντεο, οπότε δεν θα γινόταν ούτε αυτός ο χαμός. Γιατί δεν πιστεύετε πραγματικά ότι είμαι αρκετά χαζός πρώτον για να χακάρω και δεν θέλω να το αφήσω και στο βίντεο. Δεν νομίζω. Ας πάμε εκεί πέρα να δούμε τι παίζει. Extra coffee. Έχεις άρρωστο, δεν έχεις. Αυτό μου κάνει για ένα team κάποιο. Υπάρχει ένα team εκεί μέσα, στάνταρ. Λογικά. Με 50% σίγουρος ότι υπάρχει ένα team. Ναι, αυτή δύο είναι. Wow! Extra coffee και espresso coffee. Πιο προφανές δεν γίνεται. Οκ, okay, όμως έχουν. Φύγανε. Απομακρυνθήκανε. Και τα πάνε ο ένας τον άλλο. Λοιπόν, πάμε για τον espresso. Είναι τόσο γελίο το όνομα. Ωραία, λοιπόν. Και για να, βασικά, για να σας αποδείξω ότι όντως δεν είναι auto click και double click, το έχω αλλάξει και το έχω κάνει run και τώρα hold. Που σιφτάρω. Run και hold. Και άλλαξα και χρώμα, ώστε να δείτε ότι όντως είναι toggle sync και μπορείς να το αλλάξεις. Και δεν είναι auto click. Ωραία. Ελπίζω να πιστήκατε τώρα, γιατί άμα δεν πιστήκατε δεν ξέρω τι τρέχει με εσάς. Πραγματικά δεν ξέρω γιατί να μην πιστείτε. Έλα εδώ. Ωραία. Όχι. Έχει damage sword βέβαια και το θέλω. Το damage sword. Α, ωραία, καλά ήταν αυτό. Έφερε κάπου. Όχι, οκ, ας πάμε. Ωραία. Τώρα έλα να σε πολεμήσω. Να ένας. Don't cry my friend too. Οκ. Οκ, τι. 2v2. Είναι 7 άτομα μέσα. Είσαι γκασμάς. Οκ, τι, μέλα. Είναι 7 άτομα μέσα. Και θα... Τι 2v2, τι λέει, δεν καταλαβαίνω. Loot. Χρειάζομαι τίποτα. Όχι, δεν χρειάζομαι. Α, η μύτη μου μετρώει. Δεν ξέρω τι να κάνω αυτό. Είναι solo, οπότε πάμε να πολεμήσουμε το team. Άμα όντως υπάρχει team. Θέλω να σκοτώσω πρώτα το team και μετά να πολεμήσω τους solo players. Γιατί το team θα είναι λίγο δύσκολο χωρίς άρρωση στο deathmatch. Ενώ τώρα είναι πιο εύκολο να μπορώ να τους τρέξω και να τους βάλω FNS κιόλας. Επίσης άλλαξα λίγο το pack του Χουάχος όπως το βλέπετε. Έκανε τα σπαθάκια πιο μικρά. Γιατί δεν μπορούσα με τόσο μεγάλα σπαθιά να παίξω καλά PvP. Full chain, μάλιστα. Αυτός δεν ξέρω αν κάνει το sexy challenge του Χουάχου ή απλά είναι όντως full chain. Ω, έτρεξε. Έφαγε ένα critical απάνω shot.
Okay. Λίγο για τον Κάπλ. Με πήρε ένα περίεργο κόμπο. Δεν νομίζω ότι θα κάνει όμως, απλά με πήρε ένα περίεργο κόμπο. Λίγο τρομακτικό να πω την αλήθεια. Δεν θα ήθελα να πεθάνω. 24-27 άρρος, πολύ καλά αυτό. Μπαγάμε παραπάνω. Ωραία. Είμαστε στα καρσμένη θα έλεγα, αν και θα ήθελα ένα ακόμα γκάπλ. Για σιγουριά, γιατί υπάρχει ένα ακόμα team, υπάρχει το team ακόμα, νομίζω. Ναι, υπάρχει το team. Extra coffee και espresso coffee. Πρέπει να τους βρούμε τώρα αυτούς τους δύο. Γιατί τώρα που έχω και 32 άρρος, είμαστε πολύ καλά να έτοιμοι να βολεύσουμε το team. Ναι, F3A. Γιατί δεν γίνονταν, δεν μπορώ να τους βρω πιο αλλιώς γρήγορα τώρα. Λοιπόν, είμαστε εγώ, ένα solo και το team. Ναι. Τουλάχιστον είμαι full hearts με ένα λεπτό από absorption, αλλά το ένα λεπτό θα φύγει λεπτά, γιατί είναι στους 3 deathmatch, οπότε πρέπει να βρούμε το team τώρα, πριν είναι πολύ αργά. Έχουμε και 2 spectators, ωραία. Πού μπορεί να είναι το team? Δεν έχω ιδέα που μπορεί να είναι αυτό το double team εδώ πέρα. Αλλά πρέπει να τους βρούμε οπωσδήποτε και γρήγορα κιόλας, γιατί μπορεί να είστε καρισμένοι. Και είμαι εγώ με το team. Όχι, δεν είμαι εγώ με το team. Τι έγινε, είναι ο τύπος με το Diamond Sword που ήρθαμε να πολεμήσει όταν λούτερα. Ωραία, πολύ καλό αυτό. Το πιάσαμε backstab. Ήταν και πιο στακασμένος από μένα, οπότε αυτό είναι πολύ καλύτερο. Μια που τον σκοτώσαμε τώρα και τώρα είναι ένα V1. Ωραία, ας πετάξουμε αυτά. Μπορώ να κάνω ένα gapple, μπορώ να κάνω diamond short επίσης, αν και έχω ήδη ένα. Μπορώ να κάνω πολλά arrows. Δεν προλαβαίνω όμως, προλαβαίνω, όχι. Μπορώ να κάνω πολλά arrows, πολλά. Ναι, μπορώ να κάνουμε μισό stack ή κάτι τέτοιο. Κάτι τέτοιο μάλλον, ναι. Ας πετάξουμε αυτά, ας πετάξουμε αυτό. Καλά στο hotbar. Okay. Ωραία και αυτά. Είμαστε έτοιμοι να τους πολεμήσουμε. 51 arrows, πολύ κομπλέ. Λοιπόν, για να δούμε τι έχει ο τελευταίος. Θέλω και να με ρασάρει κιόλας. Ξέρω, θα μου φάω μισό damage. Τι κάνει! Οκ. Είναι με το ρεμίτι με το σχόλιο. Θα έρθεις. Ναι, κάνω βίντεο. Λαγκάει κιόλας. Οκ, ό,τι πιο αστείο ήταν αυτό το τελευταίο. Λοιπόν, είμαι ο Winch. Ελπίζω να ευχαριστήκατε αυτό το βίντεο. Δεν είχαμε κάποιο σκέμερ θέμα στο σημερινό βίντεο. Στο επόμενο θα μιλήσω σχετικά με ένα θέμα που είχα πει και σε προηγούμενο βίντεο. Οπότε ελπίζω να σας άρεσε. Και άμα σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε ένα like. Και πάμε για τα 100. Και αυτά, είμαι ο Winch και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!